Καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα δεν θα κάνουμε unboxing γιατί αυτό το οποίο θα σας δείξω το έχω ήδη ανοίξει και το χρησιμοποιώ περίπου μια εβδομάδα τώρα επειδή ήθελα να δω ακριβώς πώς θα είναι, πώς θα ακούγεται και τα πάντα. Γενικότερα είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να τα βλέπετε όλα και σήμερα θα δούμε και θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Το συγκεκριμένο σας το δείχνω γιατί είναι κάτι το οποίο έψαχνα πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο ήθελα να πάρω γιατί αυτό που έχω από τη Huawei δεν λειτουργεί και θα σας το εξηγήσω καθώς επίσης και θα σας το δείξω. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα γιατί θέλω πάρα πολύ να σας τα αναφέρω όλα αυτά και να σας πω την εμπειρία μου. Αυτό λοιπόν που σας έδειξα είναι ένα προϊόν, είναι ένα DAC. DAC είναι ένας μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό για να μπορούμε να το ακούμε και να χρησιμοποιούμε ακουστικά τέτοια. Δηλαδή ουσιαστικά μπορούμε να συνδέσουμε αυτά εδώ πέρα τα καλώδια, γιατί πλέον τα καινούργια τα κινητά, όπως ξέρετε, τα Android τουλάχιστον, αλλά και τα iPhone το έχουν σταματήσει, δεν έχουν θύρες 3,5 χιλιοστά. 3,5 χιλιοστά είναι οι θύρες στις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε αυτό εδώ πέρα. Το βυσματάκι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αυτό εδώ πέρα, είναι 3,5 χιλιοστά. Υπάρχουν αντίστοιχα 2,5, όπως επίσης και 4,4 νομίζω ή 4,5, κάτι τέτοιο. Οπότε λοιπόν το συγκεκριμένο είναι ένα ανταπτοράκι για να μπορούμε να συνδέσουμε αυτά τα καλώδια τα οποία σας έδειξα ή σας ανέφερα σε αυτό εδώ πέρα, από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά την οποία βλέπετε, για να μπορούμε να ακούμε μουσική. Ποια όμως η διαφορά και γιατί το έψαχνα τόσο πολύ? Το συγκεκριμένο είναι ένα προϊόν το οποίο έρχεται από μια εταιρεία κινέζικη. Η έδρα της είναι στο Shenzhen της Κίνας, είναι η εταιρεία iBasso. Έρχεται σε αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό κουτάκι, είναι το μοντέλο DC05 και το συγκεκριμένο η εταιρεία το λέει High Resolution DAC Cable Adapter. Αυτό εδώ πέρα για να καταλάβετε είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πανάλαφρο. Φανταστείτε ότι σύμφωνα με τη συσκευασία το βάρος του είναι 9 γραμμάρια, το μέγεθός του είναι 105 χιλιοστά, το σύνολό του είναι 105 χιλιοστά, δηλαδή αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, όλο από εδώ μέχρι εδώ είναι 105. Αυτό εδώ πέρα μόνο του είναι 40 χιλιοστά, όλο το υπόλοιπο είναι το καλώδιο. Καταλήγει σε ένα βίσμα, σε ένα ανταπτοράκι, βυσματάκι βασικά USB-C, το οποίο έρχεται και μπαίνει, το έχω εδώ, μπαίνει στο κινητό μας, όπως θα δείτε το κινητό μου εδώ από κάτω, έχει θύρα USB-C, αλλά δεν έχει πουθενά αλλού κάποια υποδοχή για να μπορέσουμε να βάλουμε το καλώδιο. Άρα λοιπόν έρχεται αυτό, κουμπώνει εδώ και ερχόμαστε μετά εμείς και κουμπώνουμε το καλώδιο από τα ακουστικά μας, όπως είναι πάρα πολύ λογικό, εδώ πέρα, για να μπορούμε να ακούμε μουσική. Αυτό που προστίθεται ουσιαστικά είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Το χρησιμοποιώ μία εβδομάδα περίπου και μπορώ να σας πω πως το συγκεκριμένο δεν προσθέτει βάρος, δεν προσθέτει όγκο, δεν δυσκολεύει στη χρήση του κινητού, στο πώς το κρατάμε, πώς θα το βγάλουμε από την τσέπη, πώς θα το βάλουμε από την τσέπη, γιατί το είχα έναν φόβο, επειδή έλεγα μη σπάσει, μην τραβηχτεί, μην μου χαλάσει τον αντάπτορα στο κινητό ή οτιδήποτε. Και γιατί το επέλεξα? Βασικά ήθελα να αρχίσω να χρησιμοποιώ τα ακουστικά, τα over-ear τα οποία έχω, που είναι αυτά που σας έδειξα ήδη. Αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά τα οποία είναι από τη Sony, τα οποία τα παίρνεις, τα φοράς, καλύπτουν το αυτί πλήρως, οπότε ναι μεν δεν έχεις την ευκολία του Bluetooth για να μην έχεις καλώδια, να μην μπλέκεσαι, να μην σε ταλαιπωρούνε, ωστόσο αυτά βγάζουν λίγο καλύτερο ήχο γιατί έχουν μεγαλύτερο διάφραγμα, μπορούν να παίζουν πιο δυνατά, πιο καλά μουσική βασικά, να ακούς καλύτερα τα μπάσα, να ακούς τα πάντα λίγο καλύτερα. Δεν είμαι ένας μουσικόφιλος ο οποίος μπορώ να αναλύσω τα πάντα για να σας πω την αλήθεια. Αλλά γενικότερα μία διαφορά σε σχέση με τον ήχο που βγάζουν τα ακουστικά, τα Huawei FreeBuds Pro τα οποία έχω, σίγουρα την κατάλαβα. Και αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη διαφορά είναι ότι τα συγκεκριμένα στα δικά μου τα αυτιά βγάζουν πιο ξεκούραστο ήχο. Ενώ τα άλλα ίσως επειδή μπαίνανε μέσα στο αυτί και στηριζόντουσαν σε αυτί καμιά φορά με τη μάσκα ή μπορεί να μην στεκόντουσαν καλά, να φεύγανε ή οτιδήποτε, ένιωθα να με κουράζουν. Ενώ αυτά δεν νιώθω να με κουράζουν και μου αρέσει πολύ περισσότερο ο ήχος τον οποίο βγάζουν. Γιατί λοιπόν έψαχνα
τόσο πολύ τα συγκεκριμένα ακουστικά για να μπορέσω να αγοράσω και να τα χρησιμοποιήσω. Έψαχνα πάρα πολύ, γιατί στην αρχή είχα βρει κάποια ακουστικά από μια εταιρεία, νομίζω είναι η IIFF ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ήταν ένα άλλο πραγματάκι, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά, γιατί αυτό εδώ πέρα, το οποίο βλέπετε, έχει μια έξοδο 3,5 χιλιοστά, η οποία είναι single-ended. Υπάρχουν και οι έξοδοι balanced-ended, όπου τώρα αυτό έχει να κάνει με μια μικρή διαφοροποίηση ως προς το πώς βγαίνει ο ήχος. Γιατί τα balanced κάτι βγάζουν μια φάση η οποία ακυρώνει το θόρυβο, ενώ τα single-ended, όπως είναι το συγκεκριμένο, μπορεί να έχουν λίγο θόρυβο και γι' αυτό υπάρχει μια έρευνα την οποία πρέπει να κάνει ο καθένας, γιατί θα πρέπει να δεις αν είναι πολύ καλά και να έχουν τη λιγότερη δυνατή, το λιγότερο δυνατό θόρυβο στη μουσική που αναπαράγεις και όλα αυτά. Κατέληξα στο συγκεκριμένο γιατί με βόλεψε πάρα πολύ ως προς το μέγεθός του, είχε πάρα πολλά χαρακτηριστικά από αυτά που ήθελα και επίσης είναι και πανάλαφρο. Τώρα, τα χαρακτηριστικά που εγώ ήθελα. Το συγκεκριμένο, το iBasso DC05, το γράφει και εδώ πέρα επάνω. Είναι ένα προϊόν το οποίο παίζει high resolution audio, μας το έχει εδώ πέρα και με το αυτοκόλλητο, όπως επίσης είναι ένα προϊόν το οποίο μας βγάζει PCM ήχο στα 32 bit και 384 kHz, μας βγάζει DSD μέχρι 256 και επίσης μας παίζει και MQA μέχρι 16 EP. MQA είναι το Master Quality Authenticator ή Authentication. Όλα αυτά έχουν καλύτερο ήχο. Όλα αυτά τα χρησιμοποιώ πλέον εγώ. Ξεκίνησα με το Tidal, το οποίο έδινε ήχο MQA. Πλέον χρησιμοποιώ το Apple Music, το οποίο δίνει high resolution, Apple lossless audio. Αναλόγως το τραγούδι, σαφώς μπορεί να διαφοροποιηθεί πάρα πολύ και η ποιότητά του. Ωστόσο, επέλεξα το συγκεκριμένο, γιατί κάποια άλλα που ήταν στο αντίστοιχο εύρος χρημάτων, δηλαδή αυτό το πέρα φανταστείτε ότι το αγόρασα από την Ελλάδα στα 70 ή στα 80 ευρώ, δεν θυμάμαι, στη σελίδα του απλά του πουλάνε 10 ευρώ φθηνότερα. Αντίστοιχα μοντέλα τα υπόλοιπα ή ίσως και το προηγούμενο μοντέλο, το DC04 ή το DC03, δεν είχαν DSD μέχρι 256 ή μέχρι 32 bit και 384 kHz ήχο ή μέχρι 16 επί. Τώρα θα μου πεις, το θέλεις τόσο πολύ? Αφού μπορώ να το έχω, θέλω να το έχω. Άρα λοιπόν επέλεξα το συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ βολικό, βλέπετε ότι το καλώδιο δεν δημιουργεί κάποιο θέμα. Αυτό εδώ πέρα, για να καταλάβετε, δεν έχει κάποιο κενό, δεν έχει κάποιο τρίξιμο το οποίο ακούγεται ή οτιδήποτε. Είναι κατασκευασμένο από μαύρο ανωδιωμένο αλουμίνιο, έρχεται με επιχρυσωμένη, το βλέπετε εδώ πέρα, υποδοχή ακουστικών, ενώ επίσης είναι καλώδιο πλεγμένο 8 σειρμάτων. Είναι αυτό που φαίνεται εδώ πέρα μέσα και όντως το συγκεκριμένο το πλέγμα είναι αρκετά χοντρό, όπως επίσης εδώ πέρα οι βάσεις του, τα σημεία στα οποία εφάπτεται από αυτό και από αυτό είναι χοντρά για να μπορούν να το κρατήσουν, αν το βλέπετε εδώ πέρα, για να μπορούν να το κρατήσουν και να μην σπάσει εύκολα, καθότι καλώς ή κακώς έχει μία συνεχόμενη κίνηση και επίσης μπορεί να τραβιέται με τα καλώδια, βάλε, βγάλε ή οτιδήποτε. Από τον ήχο που ακούω όλες αυτές τις μέρες τις οποίες το χρησιμοποιώ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ωστόσο, υπήρξε ένα μικρό θεματάκι στην αρχή, γιατί όταν το πρωτοσύνδεσα με το κινητό, το Apple Music δεν το διάβαζε και δεν μου έβγαζε τον ήχο όπως τον ήθελα. Βέβαια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχω κάνει εγώ εδώ πέρα ένα λάθος και να μην επέλεξα τραγούδια τα οποία ήταν σε high resolution και νομίζω ότι πιο πιθανό αυτό είναι. Ωστόσο, όταν επέλεξα τα σωστά τραγούδια, εμφανίστηκε κατευθείαν η επιλογή η οποία ξεκίνησε να αναπαράγεται. Άκουσα κατευθείαν το συγκεκριμένο τον ήχο. Στον υπολογιστή μου επίσης, ο οποίος έχει και αυτό στήρες USB-C, μπόρεσα να το συνδέσω και δούλεψε κανονικότατα. Άρα δηλαδή όλος ο ήχος έβγαινε πλέον από αυτό εδώ πέρα και σε αυτό δουλεύει άψογα. Σίγουρα, επειδή αυτό εδώ πέρα είναι μέταλλο και εδώ πέρα μέσα γίνεται όλη η επεξεργασία του ήχου, γιατί δεν έχει κάποια εφαρμογή ή κάτι το οποίο κάνει τη μετατροπή του ήχου, όλο γίνεται εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν ζεσταίνεται. Ζεσταίνεται ελαφρώς, δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το ακουμπήσουμε για να μπορέσουμε να το βγάλουμε ή να συνδέσουμε το καλώδιο ή οτιδήποτε, απλά ζεσταίνεται. Επίσης εδώ πέρα, αν φαίνεται, εδώ έχει μία μικρή τρυπούλα. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι τρυπούλα, ουσιαστικά είναι ένα λαμπάκι. Όταν το έχουμε συνδεδεμένο στο κινητό και δεν αναπαράγουμε μουσική, το συγκεκριμένο το λαμπάκι είναι κόκκινο. Όταν αναπαράγουμε μουσική ή γενικότερα ήχο, ο οποίος είναι DSD, το συγκεκριμένο λαμπάκι που σας έδειξα γυρνάει σε μπλε. Όταν αναπαράγουμε ήχο, ο οποίος είναι σε PCM, το συγκεκριμένο γυρνάει σε πράσινο. Ενώ όταν αναπαράγουμε ήχο, ο οποίος είναι MQA,
το συγκεκριμένο γυρίζει σε μοβ. Με το που σταματήσουμε να παίζουμε τη μουσική, αυτό εδώ πέρα γυρίζει αυτόματα σε κόκκινο. Αυτό εδώ πέρα επίσης χρησιμοποιεί ένα chip, το DAC το επωνομαζόμενο, το οποίο είναι το ES9219C. Αυτό εδώ πέρα το chip είναι που το βοηθάει να μπορεί να βγάζει αυτόν τον ήχο και να μπορεί να πιάνει αυτή την ανάλυση στο MQA, όπως επίσης και στο DSD. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν μονό chip, κάποια έχουν το συγκεκριμένο το chip αλλά μονό, κάποια έχουν άλλα chip. Η συχνότητα απόκρισης για το συγκεκριμένο είναι μεταξύ 20 Hz και 40 kHz, ενώ επίσης από τις πληροφορίες τις οποίες βλέπω εδώ πέρα, μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 32 ohm φόρτο και το δυναμικό εύρος του είναι μέχρι 121 dBA. Αυτά εσείς οι μουσικόφιλοι ή εσείς που καταλαβαίνετε περισσότερα μπορείτε να τα εξηγήσετε σε κάποιον. Γενικότερα από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, όλα αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο τι ακουστικά θα συνδέσουμε, γιατί τα ακουστικά τα συγκεκριμένα, όπως και όλα τα ακουστικά αυτού του είδους, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν χρειάζονται ενέργεια, χρειάζεται ρεύμα και γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πόσα ohm βγάζει, το πόσα volt βγάζει και όλα αυτά. Αναλόγως του πόσο μεγάλη απαίτηση έχουν τα ακουστικά για να ακούμε μουσική, αυτό μπορεί να μην δουλεύει καλά ή μπορεί να δουλεύει σωστά. Εγώ επειδή γενικότερα είμαι αυτό που λένε entry level user στον ήχο και στη μουσική, τα συγκεκριμένα μπορώ να τα λειτουργήσω σωστά και να μην έχω κάποιο θέμα ως προς τη χρήση τους. Μέσα στη συσκευασία επίσης, αυτό πέραν από το συγκεκριμένο, μας έχει και ένα ανταπτοράκι το οποίο είναι USB α σε USB C, όλο και όλο δηλαδή είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, και εδώ από κάτω μας έχει πέραν τον... από τα βιβλιαράκια τα οποία αναφέρουν τα χαρακτηριστικά τους και αυτό εδώ πέρα το ανταπτοράκι, το USB α σε USB C, σε περίπτωση που θέλουμε το συγκεκριμένο, δείτε το και από εδώ, να το συνδέσουμε σε έναν υπολογιστή Windows ή σε κάποιον υπολογιστή ο οποίος δεν έχει θύρα USB C. Και φυσικά ξέχασα να σας πω για ποιο λόγο το συγκεκριμένο το πήρα πέραν το ότι ήθελα να συνδέσω τα ακουστικά μου. Από τη Huawei, από το P30 Pro τότε που το έχω αγοράσει, έχω το συγκεκριμένο τον αντάπτορα. Αυτός εδώ ο αντάπτορας, εάν φαίνεται, εδώ πέρα πάνω γράφει Huawei, είναι ο αυθεντικός, είναι ακόμη όπως βγήκε από το κουτί του, δηλαδή αν το δείτε έχει ακόμα και την μικρή κλίση που είχε. Αυτός λοιπόν είναι εδώ πέρα ο αντάπτορας, ο οποίος συνδέεται στο κινητό, με το που συνδεθεί σε αυτό, και θα σας το πω αυτή τη στιγμή, βγάζει ένα μήνυμα, το οποίο μήνυμα λέει το εξής. Το μήνυμα είναι ότι η θύρα USB-C σε αυτή τη συσκευή δεν υποστηρίζει αναλογικές συσκευές ήχου. Αυτό εμένα στην αρχή μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο, πάρα πολύ παράλογο και σε επικοινωνία την οποία είχαμε του Huawei γύρισαν και μου είπανε ότι θα πρέπει να αρχίσεις να χρησιμοποιείς συσκευές ψηφιακού ήχου. Στην ερώτηση βέβαια του ποιες συσκευές είναι αυτές οι συσκευές ψηφιακού ήχου, απάντηση δεν πήρα. Όταν ρώτησα ποια είναι τα χαρακτηριστικά, απάντηση δεν πήρα. Και ξεκίνησα να το ψάχνω μόνος μου. Κατέληξα ότι τελικά αυτό θα με βοηθήσει. Βέβαια το πήρα με έναν μικρό φόβο γιατί δεν ήξερα αν όντως θα δουλέψει. Και επειδή λοιπόν αυτό δεν δούλευε το οποίο είχα, κατέληξα να πάρω το συγκεκριμένο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είμαι λίγο δυσαρεστημένος έως αρκετά δυσαρεστημένος από την απάντηση της Huawei. Σας τα δείχνω και εδώ πέρα δίπλα-δίπλα. Η οποία δεν μου έδινε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρέπει να πάρω και το ποιες είναι οι προϋποθέσεις, γιατί εμένα στο δικό μου το μυαλό το συγκεκριμένο είναι ένα ανταπτοράκι το οποίο μετατρέπει τον ψηφιακό ήχο σε ένα λογικό ήχο για να μπορεί αυτό να παίζει σε αυτού του είδους τα ακουστικά, ενώ όταν συνέδεα τα ακουστικά, τα USB-C της Huawei δουλεύανε κανονικότατα. Σε κάθε περίπτωση πλέον το έχω στην κατοχή μου. Αν θέλετε κάτι στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω, γιατί για τεχνικά πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να εξυπηρετήσω, ωστόσο αν χρειάζεστε οτιδήποτε εννοείται ότι στα σχόλια μπορείτε να μου το γράψετε. Και πάλι σας το λέω, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις και να τα βλέπετε όλα. Κάπου εδώ αυτό το βίντεο τελειώνει. Είμαι ο Greek Zear της καρδιάς σας. Είναι το iBus το DC05 High Resolution Audio. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ. Γεια σας.